Ένα θέμα το οποίο αυτές τις ημέρες κυριαρχεί στην εκκλησιαστική πραγματικότητα και μας προβληματίζει όλους και μας στεναχωρεί και μας λυπεί όλους είναι ότι μετά τη σύγκληση της ιεραρχίας την περασμένη εβδομάδα, σας ενημέρωσα την περασμένη Κυριακή για την σύγκληση της ιεραρχίας και επενετικά αναφέρθηκα στις αποφάσεις που πήρε η ιεραρχία για την κάρτα του πολίτη, για τα βιβλία των θρησκευτικών και για άλλα πολλά θέματα. Δυστυχώς, ένα θέμα το οποίο υπάρχει και είναι πολύ σημαντικό και το θέμα αυτό έχει σχέση με την καταγγελία που έκανε ο Μητροπολίτης Κυθήρων εναντίον του Μητροπολίτου Μεσσηνίας. Βάσει αυτής της καταγγελίας, ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας έχει διατυπώσει αιρετική εκκλησιολογία, δηλαδή θεωρεί ότι η Εκκλησία μας δεν είναι πλέον μία, όπως λέμε στο σύμβολο της πίστεως, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Η Εκκλησία μας δεν έχει ενότητα, δεν είναι ενιαία, αλλά η Εκκλησία είναι πλέον διηρημένη. Και ότι η Εκκλησία δεν είμαστε μόνον εμείς, αφού είναι διηρημένη η Εκκλησία, υπάρχουν και άλλες εκκλησίες. Και ότι η Εκκλησία δεν είμαστε μόνον εμείς, η Εκκλησία είναι και ο παπισμός. Και κατ' επέκταση, δεν ξέρω αν το λέει ο Μεσσηνίας, για να μην τον αδικήσουμε, αλλά σχετικώς με τον παπισμό, στον διάλογο εδώ με τους παπικούς, μετέχει ως αντιπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας, θεωρεί πως η Εκκλησία είναι διηρημένη, επομένως είναι μέρη πλέον η Εκκλησία. Ένα μέρος είμαστε εμείς, ένα μέρος της διηρημένης Εκκλησίας είμαστε εμείς και ένα άλλο μέρος της διηρημένης Εκκλησίας είναι η παπική, η Ρωμαιοκαθολική και θα πρέπει αυτά τα δύο μέρη να ενωθούν για να αποτελέσουν την μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Αυτό είναι φοβερή αίρεση. Διότι, παρακαλώ, αυτά να λείψουνε. Όταν λέω κάποιες θέσεις, αντιλαμβάνομαι ότι σας παραξενεύουνε και δικαιολογημένα εκφράζετε έτσι αυθόρμητα την αγανάκτησή σας και την λύπη σας και την οργή σας, αλλά ας είμαστε περισσότερο αυτοσυγκρατημένοι. Αυτή λοιπόν είναι φοβερή αίρεση, διότι ουδέποτε στην ιστορία της Εκκλησίας η έκπτωση ενός μέρους, είτε με αίρεση είτε με σχίσμα, θεωρήθηκε ότι κατέστρεψε και την ενότητα της Εκκλησίας. Υπήρξε ο Άριος και επί 60-70 χρόνια υπήρχαν αριανικές εκκλησίες, υπήρχε αριανική εκκλησία. Έπαυσε η Εκκλησία να είναι μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Επί της εποχής των οικονομάχων, που γιορτάσαμε σήμερα τους πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, οι οικονομάχοι, δεσποτάδες, επίσκοποι, επί 130-140 χρόνια είχαν τις εκκλησίες όλες. Ήταν και τότε διηρημένη η Εκκλησία ανάμεσα στους οικονομάχους και ανάμεσα στους εικονοφίλους, στους φίλους των Αγίων Εικόνων. Όταν με αίρεση, με πλάνη, με σχίσμα, ένα μέρος της Εκκλησίας φεύγει, πάβει να είναι Εκκλησία. Δεν είναι Εκκλησία. Αποκόπτεται από την Εκκλησία, είναι ή αίρεση ή είναι σχίσμα και η Εκκλησία εξακολουθεί ως μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, εξακολουθεί το δρόμο της. Και αυτό εξακολουθεί να γίνεται με την Ορθόδοξη Εκκλησία, που είναι η μόνη μία Αγία Καθολική Εκκλησία που διασώζει πλήρη την αλήθεια από την οποία αποκόπηκαν και έφυγαν και ξεκόπηκαν όταν ένα κλαδί κοπεί από το δέντρο, για να πω μία εικόνα, ξεραίνεται. Άμα κόψεις από ένα κλίμα, ένα αρκετή, δεν θα ξεραθεί το κλίμα. Λοιπόν, δεν είναι μέσα στο κλίμα, δεν είναι στο δέντρο πλέον, κόβεται, ξεραίνεται και εισπυρβάλλεται. Έτσι λοιπόν και η αίρεση και το σχίσμα δεν είναι μέσα στην Αγία Εκκλησία. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η άποψη του Μητροπολίτου Μεσσηνίας, η οποία ορθώς κατεκρίθη, εμένα δεν μου δόθηκε καιρός να ασχοληθώ με τα θέματα αυτά εδώ και αρκετό καιρό λόγω των προσωπικών μου ταλαιπωριών, αλλά και ο Μητροπολίτης Κυθήρων, μπράβο του, ο Μητροπολίτης Κυθήρων έχει λιπαρή γνώση των πατέρων της Εκκλησίας, παρομοία της οποίας δεν έχει ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας, έστω και αν είναι καθηγητής της Θεολογικής Σχολής. Ο Μητροπολίτης Κυθήρων έχει γράψει ένα τεράστιο τόμο για τους νηπτικούς πατέρες και έχει ασχοληθεί με τους πατέρες και γνωρίζει πολύ καλά τους πατέρες. Βλέποντας λοιπόν μέσα στα κείμενα, τα Άγια Κείμενα, ο Μητροπολίτης Κυθήρων διεπίστωσε πως αυτό που λέει ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας είναι αίρεση, είναι πλάνη.
και επιβεβαίωσε αυτήν την πλάνη και ο καθηγητής της δογματικής εδώ στο πανεπιστήμιό μας, ο κύριος Δημήτριος Τσιλεγκίδης, ο οποίος μάλιστα είπε ότι θα έπρεπε, αν δεν αναιρέσει αυτές τις απόψεις του ο Μεσσηνίας, πρέπει να καθαιρεθεί. Είναι τόσο σοβαρή αυτή η εκκλησιολογική πλάνη, να θεωρεί ότι και ο παπισμός είναι εκκλησία και ότι είναι διηρημένη η εκκλησία μας, ότι πρέπει να καθαιρεθεί. Τι συνέβη λοιπόν μετά από αυτήν την καταγγελία? Εδώ είναι το θέμα που είναι πολύ ενδιαφέρον. Τι συνέβη? Καταρχήν στην ιεραρχία δεν τόλμησε κανείς να το θίξει το θέμα αυτό. Ενώ εζήτησε ο Κυθύρων και εζήτησε και ο καθηγητής Τσελεγκίδης να συζητηθεί το θέμα στην ιεραρχία ή εν πάση περιπτώσει να λάβει θέση το σώμα των επισκόπων, σιωπή. Και ανετέθη να εξετάσει το θέμα αυτό μετά την ιεραρχία, την εβδομάδα που μας πέρασε τώρα, να ασχοληθεί με το θέμα αυτό η διαρκής, η μικρή διαρκής Ιερά Σύνοδος. Σας έχω πει ότι η Σύνοδος της Ιεραρχίας περιλαμβάνει όλους τους αρχιερείς, 80 περίπου αρχιερείς, συνέρχεται τακτικά τον Οκτώβριο και εκτάκτως άλλες φορές του χρόνου, ενώ η μικρή, η διαρκής Ιερά Σύνοδος λειτουργεί όλο το χρόνο. Διαρκής, γι' αυτό λέγεται διαρκής. Σε αυτήν λοιπόν την μικρή διαρκή Ιερά Σύνοδο ανετέθη να εξετάσει το θέμα αυτό της πλάνης, της καταγγελίας ενός επισκόπου και του καθηγητού Τσελεγκίδη εναντίον ενός Μητροπολίτου. Και ξέρετε ποια ήταν η απόφαση της διαρκούς Ιεράς Συνόδου? Πού να την ξέρετε, ποιος ενημερώνει. Ποιος μιλάει για θέματα δογματικά στο εκκλησίασμα? Ποιος μιλάει? Η απόφαση, ακούστε την, η απόφαση ήταν ότι δεν υπάρχει εκκλησιολογική εκτροπή στις απόψεις του Μητροπολίτου Μεσσηνίας. Έτσι, σε μια συνεδρία το έλυσαν. Δεν υπάρχει εκκλησιολογική εκτροπή χωρίς μελέτη, χωρίς βάσανο, χωρίς πατέρες, χωρίς τίποτε. Αυτός έφα. Δεν υπάρχει εκκλησιολογική εκτροπή. Αλλά τι να κάνουμε και με τον Κυθύρων που καταγγέλει, αδελφός είναι και αυτός. Αυτόν ας τον επενέσουμε για την ευαισθησία του. Λένε πως δεν υπάρχει εκκλησιολογική εκτροπή και επενείται ο Μητροπολίτης Κυθύρων για την ευαισθησία, για την τήρηση της δογματικής ακριβίας. Μα αν ο Μητροπολίτης Κυθύρων έχει ευαισθησία για την τήρηση της δογματικής ακριβίας, σημαίνει πως ο άλλος δεν έχει. Και ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό? Δεν θα πω ονόματα. Παρακαλώ. Αναστάσια. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό? Μου θυμίζει ένα γεγονός που μοιάζει με ανέκδοτο, αλλά είναι πραγματικό γεγονός. Μου διηγεί το κάποια φορά ο δάσκαλός μου, ο καθηγητής Χρήστου της Πατρολογίας, ότι ένας εδώ σεβαστός και κοιμημένος παλαιός καθηγητής της νομικής σχολής, του οποίου δεν λέγω το όνομα, ήταν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου δύο μέλη εξέφρασαν διαφορετικές απόψεις. Είπε ο ένας ότι εγώ νομίζω πως το θέμα αυτό πρέπει να κάνουμε αυτό. Παίρνει λοιπόν τον λόγο ένας δεύτερος και λέει ακριβώς το αντίθετο. Εγώ δεν συμφωνώ με τη γνώμη που εκφράστηκε, εγώ θεωρώ πως πρέπει να κάνουμε το αντίθετο. Λέει και εσύ δίκιο έχεις. Ακούστε, υπάρχει και συνέχεια. Και παίρνει και ένας τρίτος τον λόγο και λέει, κύριε καθηγητά, κύριε πρόεδρε, πώς είναι δυνατόν να έχουν και οι δύο δίκαιο, αφού λένε τα αντίθετα μεταξύ τους οι δύο. Και εσύ δίκιο έχεις. Παρακαλώ. Δεν το λέω τυχαία αυτό και έχει πίσω αυτή η απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, έχει πίσω της υπόβαθρο οικουμενιστικό και συγκριτιστικό. Όλοι έχουν δίκιο. Δεν υπάρχει αλήθεια. Όπως στον οικουμενισμό λένε ότι όλες οι θρησκείες έχουν την αλήθεια, έτσι δεν λένε? Και ο Μωάμεθ έχει την αλήθεια και ο Βούδας έχει την αλήθεια και εμείς έχουμε την αλήθεια και οι αιρέσεις. Δεν είναι αίρεση ο παπισμός, δεν είναι αίρεση ο προτεσταντισμός. Θα καταργήσουν την λέξη αίρεση και πλάνη. Τι θα πει αίρεση και πλάνη?
Γίνεται και εδώ λόγος. Κάποια φορά νομίζω πως υπήρχε κάποια κυρία Μαραγκοπούλου, η οποία ήταν επικεφαλής του φεμινιστικού κινήματος. Την άκουσα κάποια φορά να αναφέρεται υποτιμητικά στα δικά μας τα εκκλησιαστικά και λέει, τι θα πει λέει αίρεση. Δεν υπάρχει αίρεση. Επομένως δεν υπάρχει ούτε αλήθεια ούτε ψεύδος. Ο καθένας ό,τι πιστεύει. Ο καθένας ό,τι πιστεύει. Επομένως και ο Μεσσηνίας έχει δίκιο που πιστεύει αυτό και ο Κυφύρων έχει δίκιο που πιστεύει το άλλο. Δεν υπάρχει αλήθεια. Δεν υπάρχει η αλήθεια. Δεν υπάρχει ο Χριστός. Δεν υπάρχει. Είναι αδύνατον να καταγγέλλεται ένας επίσκοπος πως έχει πλάνη και υπάρχει πλάνη. Όταν λέει πως η Εκκλησία είναι διηρημένη, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, και να έρχεται η Σύνοδος και να λέει δεν υπάρχει εκκλησιολογική εκτροπή. Ε, τι υπάρχει. Αυτό σημαίνει πως και εσείς συμφωνείτε, Άγιοι Συνοδικοί, συμφωνείτε και εσείς ότι η Εκκλησία είναι διηρημένη. Υπάρχει κανείς πατήρ, κανείς διδάσκαλος της Εκκλησίας που δίδαξε πως η Εκκλησία είναι διηρημένη, δεν είναι μία. Και τι χαϊδεύεται, και τον Μητροπολίτη από την άλλη πλευρά των Κυθύρων και τον επενείται για την ευαισθησία του, για την δογματική ακρίβεια. Τι είναι παιδάκι ο Κυθύρων. Και τώρα ειλικρινά αναμένω και την αντίδραση του Μητροπολίτου Κυθύρων και την αντίδραση του καθηγητού Τσελεγκίδη. Πρέπει να επιμείνουν στις απόψεις τους και να πούν τι μας κοροϊδεύετε, παιδάκια είμαστε. Ποιον κοροϊδεύετε. Αυτά λοιπόν είναι ένα θέμα αυτών των ημερών και στο θέμα αυτό κάνει ένα πολύ ωραίο σχόλιο και ο νέος ορθόδοξος τύπος ο οποίος κυκλοφόρησε. Και έχω πει πολλές φορές ότι δεν πρέπει από το σπίτι κανενός να λείπει ο ορθόδοξος τύπος. Εδώ λοιπόν, αφού εκθέτει ο ορθόδοξος τύπος αυτά τα οποία έγιναν με τον Μητροπολίτη, υποβάλλει ερωτήματα σχετικά, όπως επίσης ερωτήματα σχετικά υποβάλλει και με ένα άλλο θέμα, και αυτό είναι στην επικαιρότητα, ας το θίξω επί τη ευκαιρία. Σας είχα αναφέρει την προηγουμένη φορά ότι ένας ορθόδοξος ιερεύς της Αρχιεπισκοπής Αθηνών ευρεθήσει στον Μπόζε της Ιταλίας εκοινώνησε με όστια. Πήρε μέρος στην παπική Θεία Λειτουργία και στο τέλος κοινώνησε με αυτό που κοινωνούν οι παπικοί. Και μετά από διαμαρτυρίες και μάλιστα γραπτή διαμαρτυρία ενός επισκόπου, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν επίσκοποι που αντιδρούν τώρα. Εγώ χαίρομαι γιατί ο Κυθύρων διαμαρτύρεται και καταγγέλει. Καταγγέλει άλλον επίσκοπο. Χαίρομαι γιατί ο Μητροπολίτης Πειραιός πολλές φορές παίρνει το λόγο. Και χαίρομαι γιατί και ο Μητροπολίτης Γλυφάδος κατήγγειλε αυτόν τον ιερέα της Αρχιεπισκοπής, ο οποίος κοινώνησε με όστια. Ο Αρχιεπίσκοπος λοιπόν, πιεζόμενος από αυτές τις καταγγελίες, ορθώς τιμώρησε τον ιερέα αυτόν της Αρχιεπισκοπής του δικός του ιερεύς, τον τιμώρησε με αργία, πολύ μικρή ποινή, ενώ όπως έλεγε ο Μητροπολίτης Γλυφάδος, το παράπτωμα αυτό έπρεπε να τιμωρηθεί με καθαίρεση. Και υποβάλλει ερώτημα, δεν το διαβάσω όλο για να μην χάνουμε χρόνο, ο ορθόδοξος τύπος του οποίου το νόημα είναι το εξής. Καλά, γιατί τιμωρήσατε έναν μικρό παπά, έναν ιερέα, ο οποίος έπεσε σε ένα παράπτωμα και δεν τιμωρείτε τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας, τον αθωώνετε, γιατί αθωώνετε τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας, και δεν τιμωρείτε τον Μητροπολίτη Δημητριάδος, ο οποίος διδάσκει ότι πρέπει να ξεπεράσουμε τους πατέρες. Δηλαδή, φανταστείτε, εμείς ψάλλουμε σήμερα τον Αγίων Πατέρων ο χορός, η παράδοση της Εκκλησίας μας είναι όλο Άγιοι Πατέρες, Άγιοι Πατέρες, Άγιοι Πατέρες, το απολυτίκιο της σημερινής εορτής. Το ακούσατε τι έλεγε. Υπερδεδοξασμένος η Χριστέ ο Θεός ημών, ο φωστήρας επί γης τους πατέρας ημών θεμελιώσας και δι' αυτόν προς την αληθινήν πίστην πάντα σημάς οδηγήσας. Οι πατέρες είναι οι φωστήρες οι οποίοι μας οδηγούν προς την αληθινή πίστη, κατακλαυνώνουν τις αιρέσεις και τα λοιπά. Και έρχεται ένας Μητροπολίτης και θέλει να βγάλει τους πατέρες από τη μέση. Και δεν τους τιμωρείς αυτούς και τιμωρείς έναν παπαδάκο. Παράπτωμα έκανε ο ιερεύς, τιμώρησε και κανέναν μεγάλο. Τώρα, από τα άλλα θέματα της επικαιρότητος, έχω σημειώσει εδώ από τον ορθόδοξο τύπο τα εξής. Πρέπει να ακούγονται αυτά και να ακούνται και στο διαδίκτυο.
Υπάρχει εδώ ένα πολύ μικρό κείμενο το οποίο συνέταξε ένας τακτικός συνεργάτης του Ορθοδόξου τύπου, ένας λαμπρός νέος θεολόγος, εύελπης, φέρελπης, άριστος θεολόγος, ο Ιωάννης Τάτσης, υιός του πατρός Διονυσίου του Τάτση, και έχει ως τίτλο «Γυμνασμένη, αγγλομαθής, αλλά ανιστόρητη και άθρησκη η μαθητέ του νέου λυκείου». Τι σημαίνει αυτό, ακούστε το, είναι πολύ σύντομο. Οι σχεδιασμοί για το νέο λύκειο, που τεχνιέντος άφησε να διαρρεύσουν στον τύπο το Υπουργείο Παιδείας, αν εφαρμοστούν στην πράξη, ανατρέπουν εκ βάθρων το περιεχόμενο της ελληνικής παιδείας. Η ελληνική ιστορία και η χριστιανική πίστη, σημαντικότατα στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού και της παιδείας, όχι απλώς υποβαθμίζονται, αλλά ουσιαστικά εξωστρακίζονται από τη διδασκαλία των μαθητών του Λυκείου. Το Υπουργείο Παιδείας προωθεί το πρότυπο του γλωσσομαθή και καλογυμνασμένου μαθητή, διατηρώντας στην πολύ μικρή λίστα των υποχρεωτικών μαθημάτων τα αγγλικά και τη φυσική αγωγή. Φανταστείτε, η γυμναστική που εμείς την είχαμε στα τελευταία και τα αγγλικά δευτερεύων και τριτεύων μάθημα, τώρα γίνονται αυτά πρωτεύοντα μάθημα, η γυμναστική και τα αγγλικά πρωτεύοντα μαθήματα, και γίνονται τεταρτεύοντα και τα λοιπά, τα θρησκευτικά, όπως επίσης και η ιστορία. Γι' αυτό λέει «γυμνασμένη, αγγλομαθής, αλλά ανιστόρητη και άθρησκη η μαθητέ του νέου λυκείου», και συνεχίζεται στη συνέχεια το σχόλιο του. Θέλω επίσης να σας πω εδώ και να δώσω και απάντηση σε ένα ερώτημα που υπέβαλε προθέση η κυρία Άντζου. Κυρία Άντζου, προθέσεις ρωτήσατε για το πρωτείο του Πάπα και μάλιστα σε σχέση με όσα ισχυρίζονται μερικοί παππικοί, και στην Κατερίνη μου είπατε. Υπάρχει λοιπόν εδώ ένα άρθρο στον Ορθόδοξο τύπο του πατρός Γεωργίου Μεταλλινού για το πρωτείο του Πάπα, στο οποίο αυτό άρθρο ο πατήρ Γεώργιος ο Μεταλλινός παίρνει από την ενισχύει κατήχηση των Ρωμαιοκαθολικών τι διδάσκει η σύγχρονη κατήχηση στα παιδιά των Ρωμαιοκαθολικών, των παπικών. Και ακούστε λοιπόν με αριθμημένες παραγράφους, ακούστε τι λέει η κατήχηση η Ρωμαιοκαθολική για το παπικό πρωτείο, για να πάψουν οι παπικοί και οι φιλοπαπικοί να μας λένε ότι ο Πάπας είναι πρώτος αλλά με τη Σύνοδο. Ο Πάπας είναι πρώτος χωρίς τη Σύνοδο, είναι πάνω από τη Σύνοδο. Η Σύνοδος δεν ισχύει τίποτε χωρίς τον Πάπα. Αν ο Πάπας δεν εγκρίνει τη Σύνοδο, δεν υπάρχει Σύνοδο. Πάνω και από οικουμενικές συνόδους είναι ο Πάπας. Μία Σύνοδος δική μας μπορεί να καθαιρέσει Πατριάρχη. Μπορεί να καθαιρέσει μία Σύνοδος τον Πάπα. Λοιπόν, η κατήχησή τους, ακούστε μερικές εκφράσεις, τι λέει η κατήχησή τους. Ο Σύλλογος ή το Σώμα των Επισκόπων, τα λέει η κατήχησή τους, δεν έχει εξουσία αν δεν βρίσκεται σε κοινωνία με τον επίσκοπο Ρώμης ως αρχηγό του. Καμία. Ο ίδιος αυτός σύλλογος είναι επίσης φορέας της υπέρτατης και πλήρους εξουσίας μέσα στην παγκόσμια εκκλησία, την οποία όμως δεν μπορεί να ασκεί χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του επισκόπου Ρώμης. Τι εξουσία είναι αυτή που έχει σύνοδο χωρίς τη γνώμη του επισκόπου της Ρώμης? Μας κοροϊδεύουν και αυτοί. Παρακάτω. Ο Σύλλογος των Επισκόπων ασκεί την εξουσία πάνω σε όλη την Εκκλησία. Δεν μπορεί να υπάρξει Οικουμενική Σύνοδος αν δεν επικυρωθεί ή τουλάχιστον αν δεν γίνει δεκτή από το διάδοχο του Πέτρου. Και συμπεραίνοντας ο Άγιος, ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός στο τέλος με βάση την Ρωμαϊκή κατήχηση, το θέμα που μας ενδιαφέρει λέει ο Πάπας υπέρκειται των Οικουμενικών Συνόδων. Είναι πάνω και από τις Οικουμενικές Συνόδες ο Πάπας, και ας αφήσουν οι φιλοπαπικοί να μας τσαμπουνούν εδώ.